συνάδελφες, είχαμε σταθεί σε δύο, θα έλεγα, ιδιότητες του Θεού, στην παντογνωσία Του και στο ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε, να πούμε για το ότι ο Θεός είναι παντογνωσία, ότι τα γνωρίζει όλα, είπαμε έτσι, παρελθόν, παρόν, μέλλον, όλα είναι μπροστά στην παρουσία Του, τα γνωρίζει πολύ καλά, τα γνωρίζει απόλυτα, στρόγγυλα, τέλεια, χωρίς περιορισμό και δεν χρειάζεται να πάρει πληροφορίες από κάποιον για να μάθει κάτι ο Θεός μας. Έχει μια πλήρη γνώση των πραγμάτων, έχει μια πλήρη γνώση του ανθρώπου, της καρδιάς του ανθρώπου, των γεγονότων, της ιστορίας. Δεν είναι κάτι άγνωστο σε εκείνον. Η δικαιοσύνη, το Θεός είναι δίκαιο, σημαίνει ότι αποδίδει ο Θεός σε κάθε έλογο ηθικό δημιούργημά Του αυτό πραγματικά που Του οφείλεται. Και είπαμε ότι ο Θεός είναι δίκαιος όχι γιατί συμμορφώνεται προς ένα νόμο έξω από αυτόν, υπάρχει κάποιος νόμος που λέει ότι θα είναι δίκαιος, αλλά η δικαιοσύνη Του είναι η φύση του Θεού. Και εδώ θα ήθελα να σταθούμε λίγο. Υπήρχε ένας, ο Άνσελμος, ένας θεολόγος φιλόσοφος του 11ου αιώνα, ο οποίος, θα έλεγα, μιλώντας ή σκεφτόμενος για αυτή την φαινομενική αντίφαση που υπάρχει. Στις γραφές υπάρχουν αυτές οι αντιφάσεις, εισαγωγικά, φαινομενικές, που νομίζουμε εμείς ότι είναι αντιφάσεις, αλλά δεν είναι αντιφάσεις στην ουσία. Λέει, πώς είναι δυνατόν, έκανε την εξής ερώτηση, πώς είναι δυνατόν εσύ, Θεέ, να λυπάσαι τους αμαρτωλούς, ρωτούσε ο Άνσελμος. Αν είσαι εντελώς και ύψιστα δίκαιος, πώς είναι δυνατόν δηλαδή να δείχνεις έλεος τους αμαρτωλούς τη στιγμή που είσαι απόλυτα δίκαιος. Και εκείνη τη στιγμή, λέει, ο ίδιος στρεφότανε στο πρόσωπο του Θεού. Διότι καταλάβαινε ότι μόνο ένας Θεός θα μπορούσε να συμβιβάσει αυτή τη φαινομενική αντίφαση. Και η αντίφαση αυτή, σε εισαγωγικά πάντα η λέξη, τακτοποιείται με τον εξυλαστήριο θάνατο του Ιησού Χριστού. Εκεί η δικαιοσύνη του Θεού αποδίδεται και το έλεος του Θεού ταυτόχρονα λάμπει. Και θα ήθελα να δούμε ένα κείμενο που δεν το είδαμε την προηγούμενη φορά. Είδαμε μάλλον λίγο από το κείμενο αυτό. Είναι ένα βασικό κείμενο στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο 3ο κεφάλαιο, και διαβάζω, έχω το αρχαίο κείμενο μπροστά μου, αλλά θα ήθελα να κάνουμε λίγες σκέψεις για το θέμα αυτό της δικαιοσύνης του Θεού. Λέει εκεί ο Παύλος, στο 21 εδάφιο, ενώ στα προηγούμενα εδάφια έχει παρουσιάσει την αλήθεια ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί, είτε οι Ιουδαίοι που έχουν τον νόμο, είτε εθνικοί που έχουν τον νόμο της συνείδησης, όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί και ότι ο νόμος δεν σώζει κανέναν, έρχεται στο 21 εδάφιο και λέει «Αλλά τώρα ήρθε στο φως δικαιοσύνη Θεού ανεξάρτητα από τον νόμο, η οποία μαρτυρείται από τον νόμο και τους προφήτες. Δικαιοσύνη εκ μέρους του Θεού δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό για όλους και επάνω σε όλους που πιστεύουν». Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι λέει ακριβώς το προηγούμενο εδάφιο, για να καταλάβουμε την αντίθεση που υπάρχει. Λέει στο προηγούμενο εδάφιο ο Απόστολος Παύλος, κανένας άνθρωπος, το εδάφιο 20, κανένας άνθρωπος δεν θα δικαιωθεί μπροστά στο Θεό επειδή τήρησε τον νόμο. Ο νόμος, λέει η μετάφραση εδώ, φέρει μόνο τη συνέστηση της αμαρτίας. Το αρχαίο κείμενο λέει «δια νόμου επίγνωσης αμαρτίας». Δηλαδή μέσω του νόμου ο άνθρωπος κατανοεί ότι βρίσκεται στην κατάσταση της αμαρτίας. Έχει σημασία το τι λέει εδώ ο Παύλος και το τι λέει στο αμέσως επόμενο. Λέει «δια νόμου επίγνωσης αμαρτίας» και στο επόμενο εδάφιο λέει «χωρίς νόμου δικαιοσύνη του Θεού». Εδώ λοιπόν κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Το «δια νόμου επίγνωσης αμαρτίας» σημαίνει, υποδηλώνει ποιος ήταν ο σκοπός του νόμου. Ο σκοπός του νόμου ήταν η επίγνωση της αμαρτίας, δηλαδή το να γίνει γνωστή στον άνθρωπο η κατάσταση στην οποία βρισκόταν. Και στο αμέσως επόμενο εδάφιο, όταν λέει «χωρίς νόμου δικαιοσύνη Θεού», υποδηλώνεται ποιος δεν ήταν ο σκοπός του νόμου.
Προσέχετε ο Παύλος πώς θα τοποθετεί το ένα απέναντι στο άλλο. Λέει ο νόμος και διαμέσου του νόμου γίνεται γνωστή η αμαρτία του στον άνθρωπο, γίνεται γνωστή η κατάσταση του ανθρώπου ότι είναι μέσα στην αμαρτία. Και η δικαιοσύνη, θα δούμε τι είναι η δικαιοσύνη εδώ, η δικαιοσύνη που προέρχεται εκ μέρους του Θεού είναι χωριστά από τον νόμο, δηλαδή ανεξάρτητα από τον νόμο. Ο νόμος δεν έχει καμία μα καμία δουλειά στη δικαιοσύνη την οποία προσφέρει ο Θεός. Θέλει να πει μόνο όταν αποκλείεται κάθε μεσολάβηση νόμου, μόνο τότε μπορεί η δικαιοσύνη του Θεού να φτάσει στον άνθρωπο. Και όταν λέμε εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, δικαιοσύνη Θεού, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτή η δικαιοσύνη που μιλάει εδώ έχει σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπου. Έχει σχέση με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Θυμάστε την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη που είχαμε τη διαδικτυακή μας συνάντηση, είχαμε πει ότι εμείς πολλές φορές κακώς αισθανόμαστε και καταλαβαίνουμε τη δικαιοσύνη του Θεού μονομερώς. Το διεστραμμένο μας μυαλό, όταν μιλάει για τη δικαιοσύνη του Θεού, πάει στην κρίση με την έννοια της κατάκρισης. Αλλά αυτό δεν αληθεύει στις γραφές. Στις γραφές δικαιοσύνη Θεού είναι και το έλεος που δείχνει ο Θεός. Είναι και η σωτηρία που δείχνει ο Θεός. Άρα σε αυτό το σημείο, όταν λέει ήρθε στο φως, πεφανέρωτε, έχει σημασία γιατί το λέει αυτό. Δικαιοσύνη εκ μέρους του Θεού, αυτό ταυτίζεται με την κίνηση που έκανε ο Θεός να αναγγείλει, θα λέγαμε, να διακηρύξει μπροστά σε ένα δικαστήριο, στο δικαστήριο του σύμπαντος, ότι ο άνθρωπος είναι δίκαιος και ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση που αρέσει στον Θεό. Ο δίκαιος άνθρωπος, προσέξτε, ο δίκαιος με τη δικαιοσύνη του Θεού που προέρχεται από το Θεό, είναι σε μια κατάσταση που αρέσει στον Θεό και δεν πρέπει πλέον να φοβάται την οργή εκ μέρους του Θεού. Θέλω να πάμε λίγο να δούμε, ή θα το διαβάσω εγώ, είναι εδάφια γνωστά, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 17. Λέει, «Ούγαρ επεσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, δύναμις γάρ Θεού εστίν, η σωτηρίαν παντί το πιστεύοντι, διότι δεν τρέπομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμη Θεού για να σωθεί, για σωτηρία σε κάθε έναν ο οποίος πιστεύει, Ιουδαίοτε πρώτον και Έλληνη, στον Ιουδαίο πρώτα και στον Έλληνα». Προσέξτε, δικαιοσύνη γάρ Θεού εν αυτό αποκαλύπτεται, διότι στο Ευαγγέλιο αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού από πίστη σε πίστη, καθώς είναι γεγραμμένο ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται. Προσέξτε εδώ ακριβώς, αυτή είναι η δικαιοσύνη για την οποία μιλάει λίγο δύο κεφάλαια πιο κάτω ο Παύλος. Εδώ δένει το Ευαγγέλιο του Χριστού, δένει τη σωτηρία, δένει και τη δικαιοσύνη εκ μέρους του Θεού. Και αυτή η δικαιοσύνη, μας λέει ο Παύλος, στο κεφάλαιο το τρίτο που διαβάσαμε, λέει δικαιοσύνη Θεού, δικαιοσύνη εκ Θεού. Τονίζει δύο φορές με έμφαση ότι αυτού του είδους η δικαιοσύνη, δηλαδή το να ανακηρύξει ο Θεός δίκαιο τον άνθρωπο και να τον ντύσει με ένα ένδυμα, γιατί ο άνθρωπος είναι γυμνός, προέρχεται εκ μέρους του Θεού. Είναι αποτέλεσμα της χάριτος του Θεού. Δεν έχει να κάνει τίποτε ο άνθρωπος με αυτή τη δικαιοσύνη. Γι' αυτό στο 10ο κεφάλαιο πιο κάτω ο Παύλος, όταν μέμφεται τους Ιουδαίους, τους λέει, κοιτάξτε να δείτε, εσείς, λέει, προσπαθείτε να εγκαθιδρύσετε ιδίαν δικαιοσύνη, τη δικιά σας δικαιοσύνη. Και κάνοντας το αυτό, δεν υποταχτήκατε στη δικαιοσύνη του Θεού. Άρα εδώ ο Παύλος μας λέει κάτι πολύ σημαντικό, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές. Δεν μπορεί ο άνθρωπος με οτιδήποτε έργο και να κάνει, με οποιονδήποτε νόμο και αν τηρήσει, δεν μπορεί να δικαιωθεί μπροστά στα μάτια του Θεού. Και έρχεται ο Ισαΐας, ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη. Το Ευαγγέλιο υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά δεν το καταλαβαίναμε αν δεν υπήρχε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός να έλθει. Έτσι λέει, η δικαιοσύνη σας όλη είναι σαν το βρώμικο ρούχο.
Δεν λέει η αμαρτία σας όλη, λέει η δικαιοσύνη σας. Έτσι. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε και αν κάνει ο άνθρωπος, θα μου πεις δεν είναι καλό να κάνει καλές πράξεις. Βεβαίως είναι καλό να κάνει καλές πράξεις, οποιοδήποτε άνθρωπος. Αλλά δεν μπορεί να σωθεί με αυτές τις καλές πράξεις. Δεν μπορώ να πάω μπροστά στο Θεό και να του πω ήρθα, είμαι ένας καλός άνθρωπος, είμαι ένας ευσεβής άνθρωπος, είμαι ένας άνθρωπος που τηρώ σε εισαγωγικά τον νόμο, άρα Θεέ μου εσύ είσαι υποχρεωμένος να με σώσεις. Εδώ ο Παύλος μας λέει, κοιτάξτε να δείτε, η δικαιοσύνη αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού που σώζει τον άνθρωπο, που ελεεί τον άνθρωπο. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι που το κάνει. Και γιατί το κάνει αυτό η δικαιοσύνη του Θεού? Διότι η δικαιοσύνη του Θεού αποδόθηκε όταν ο Θεός στο πρόσωπο του Χριστού τιμώρησε κάθε αμαρτωλό. Ο Θεός τιμώρησε κάθε αμαρτωλό και επομένως μπορεί πλέον να ξεχυθεί το έλεος του Θεού. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική αλήθεια. Πιστεύω ότι όλοι όσοι είμαστε εδώ την έχουμε πάρει μες στην καρδιά μας. Είναι μια αλήθεια ότι ο Θεός με βλέπει αυτή τη στιγμή, επειδή πιστεύω στον Χριστό, με βλέπει ότι, ότι είμαι απολύτως δίκαιος, είμαι απολύτως καθαρός στα μάτια τους, εν Χριστώ βεβαίως, ότι δεν έχει οργή εναντίον μου και είναι μια αλήθεια που ησυχάζει την καρδιά μου. Είναι μια αλήθεια που μας βοηθάει να πορευθούμε στο δρόμο της ζωής. Και είναι μια αλήθεια, πιστέψτε με, που όταν θα έρθει η ώρα της αναχώρησης, θα είναι μια ειρηνική ώρα. Εκείνη τη στιγμή πραγματικά θα ανοίξει η πόρτα και θα μεταβούμε από αυτόν τον κόσμο στο μετάκοσμο, αλλά θα είναι μια ειρηνική ώρα. Η δικαιοσύνη λοιπόν του Θεού, απλώς ήθελα να κάνω αυτή το συμπλήρωμα για να προχωρήσουμε στην αμέσως επόμενη ιδιότητα, σε εισαγωγικά, η λέξη του Θεού, που είναι η αλήθεια. Ο Θεός είναι αλήθεια, ο Θεός είναι αληθινός. Τι θα πει ο Θεός είναι αληθινός? Θα πει ότι είναι συνεπής με τον εαυτό του και με όσα έχει αποκαλύψει για τον εαυτό του. Εκείνος και η αποκάλυψή του είναι απολύτως αξιόπιστα. Και η Γραφή μας δίνει πολλές πληροφορίες. Αν ψάξετε σε ένα ταμείο, θα δείτε ότι υπάρχουν πολλές αναφορές ότι ο Θεός είναι αληθινός, ότι ο Θεός είναι η αλήθεια. Σε έναν ψαλμό, ο ψαλμωδός, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, λέει «Αλλά εσύ, Κύριε, είσαι Θεός ικτήρμονας και ελεήμονας, μακρόθυμος και πολυελαίος και αληθινός». Στην Καινή Διαθήκη, όταν ο Ιησούς προσεύχεται, λέει «Αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν εσένα τον μόνο αληθινό Θεό και εκείνον που απέστειλε στον Ιησού Χριστό». Και όταν ο Τίτος θέλει να μας πει ότι στο πρώτο του κεφάλαιο και στα πρώτα εδάφια ότι ο Θεός μας υποσχέθηκε την αιώνια ζωή, μας λέει μας την υποσχέθηκε ο αψευδής Θεός. Αυτός ο Θεός που δεν μας λέει ψέματα, που δεν μας κοροϊδεύει, που δεν μας εξαπατάει. Πού φαίνεται η αλήθεια του Θεού, αγαπητοί μου αδελφοί? Η αλήθεια του Θεού φαίνεται στην εκπλήρωση των υποσχέσεών Του. Κοιτάξτε να δείτε ένα παράδειγμα. Όταν διαβάζουμε την επιστολή προς Ρωμαίους, μετά το κεφάλαιο το τρίτο, όπου ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι ο άνθρωπος δικαιώνεται με την πίστη και ο Θεός με το έργο του Ιησού Χριστού είναι δίκαιος και μπορεί να δικαιώνει εκείνον που πιστεύει στον Ιησού, στο αμέσως τέταρτο κεφάλαιο προχωράει τι? Στο να μας δώσει ένα παράδειγμα πίστεως ενός ανθρώπου ο οποίος εμπιστεύτηκε τον Θεό. Είναι ο άνθρωπος αυτός, είναι ο Αβραάμ. Αν πάμε στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο της Γένεσης, στο 15ο κεφάλαιο, ο Αβραάμ μεγάλωνε, γερνούσε και σε κάποια στιγμή λέει «Τι γίνεται, Θεέ μου, εδώ πέρα? Εγώ μεγαλώνω», λέει, «εσύ μου έχεις υποσχεθεί ότι θα έχω απογόνους, ποιος θα με κληρονομήσει? Εγώ βλέπω δίπλα μου μόνο τον υπηρέτη μου, τον Ηλιέζερ». Και ο Κύριος του είπε εκείνη τη στιγμή «Δεν θα σε κληρονομήσει ο υπηρέτης σου, θα σε κληρονομήσει αυτός που θα βγει από τα σπλάχνα σου». Όταν βλέπετε αυτή την έκφραση στην Παλαιά Διαθήκη, σημαίνει την σχέση του άνδρα με τη γυναίκα του. Γι' αυτό αργότερα, όταν ο Αβραάμ είχε σχέση με την υπηρέτριά του, αυτό δεν ήταν αρεστό στον Θεό, αλλά κατά συγκατάβαση
Επειδή συνέβαινε αυτό εκείνη την εποχή, ο Θεός το επέτρεψε. Του λέει, θα σε κληρονομήσει αυτός που θα εξέλθει από τα σπλάχνα σου. Και του λέει, πάμε έξω τώρα να δεις κάτι. Και τον βγάζει έξω και του λέει, κοίταξε πάνω στον ουρανό. Και του λέει, όπως είναι τόσα πολλά τα άστρα του ουρανού, τόσο πολύ θα είναι και το σπέρμα σου. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, και το πίστεψε αυτό ο Αβραάμ. Και ο Θεός του το λογάριασε σε δικαιοσύνη. Και έρχεται τώρα στην Καινή Διαθήκη και μας λέει, μας κάνει μια ερμηνεία σε όλο αυτό και μας λέει ότι ο Αβραάμ είχε πεποίθηση, είχε εμπιστοσύνη, είχε βάση να πιστέψει ότι εκείνο το οποίο ο Θεός υποσχέθηκε είναι δυνατός και να το εκτελέσει. Θυμάστε, νομίζω ότι έχουμε πει ότι οι ιδιότητες του Θεού συμπλέκονται μεταξύ τους. Κοιτάξτε πώς δένεται η αλήθεια του Θεού με τη δύναμη του Θεού. Ο Θεός είπε κάτι στον Αβραάμ. Αυτό που του είπε ήταν αληθινό. Αλλά ο Θεός έχει και τη δύναμη να εκτελέσει αυτό το οποίο είπε. Δεν λέει αερολογίες ο Θεός. Αυτό που λέει το εκτελεί. Επομένως, εδώ είναι κάτι άλλο πολύ σημαντικό για μας. Ό,τι έχει πει για τη σωτηρία μας, ό,τι έχει πει για τη λύτρωσή μας, ό,τι έχει πει, ό,τι υπόσχεση έχει δώσει στην Εκκλησία Του, ο Θεός είναι δυνατός και να το εκτελέσει, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές. Μας δίνει υποσχέσεις που είναι αληθινές και είναι δυνατός να εκτελέσει αυτές τις υποσχέσεις. Και όταν μιλάμε ότι ο Θεός είναι αληθινός, αυτή η αλήθεια για τον Θεό, ότι είναι αληθινός, ότι είναι αλήθεια, είναι στήλος για την πίστη μας. Είναι στήλος που μας βοηθάει να προχωρούμε. Διότι πώς θα μπορούσαμε να εμπιστευτούμε έναν Θεό ο οποίος μας έλεγε ψέματα. Ξέρετε, η βάση της εμπιστοσύνης, η βάση της εμπιστοσύνης σε κάθε σχέση είναι η αλήθεια. Και η βάση της εμπιστοσύνης μας προς τον Θεό είναι ότι ο Θεός μας λέει την αλήθεια. Είναι ένας αξιόπιστος Θεός. Και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ο Θεός μας λέει την αλήθεια. Κοιτάξτε, στη Β' Επιστολή προς Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, ο Παύλος το τονίζει αυτό. Λέει, αξιόπιστος είναι ο Θεός, ότι ο λόγος μας σε εσάς, λέει ο Παύλος, δηλαδή αυτό που σας κηρύξαμε, δεν ήταν ναι και όχι συγχρόνως. Ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος κηρύχθηκε μεταξύ σας από μας, δηλαδή από εμένα, τον Σιλουανό και τον Τιμόθεο, δεν ήταν ναι και όχι, αλλά σε αυτόν είναι μόνο ναι. Διότι όλες οι υποσχέσεις του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού πραγματοποιούνται. Και δι' αυτού, δια του Χριστού δηλαδή, λέμε το αμήν στον Θεό για τη δόξα του Θεού. Εκείνος που μας, λέει η μετάφραση στερεώνει, εκείνος που μας βεβαιώνει μαζί με σας στον Χριστό και μας έχρισε, είναι ο Θεός, ο οποίος και μας φράγισε και έδωσε στις καρδιές μας το πνεύμα σαν αραβώνα. Η αλήθεια του Θεού. Η αλήθεια του Θεού. Ο Θεός μας λέει την αλήθεια. Να ησυχάσουν οι καρδιές μας. Ό,τι λέει ο Θεός στο Λόγο Του, ό,τι υποσχέται στο Λόγο Του είναι αλήθεια. Χρειάζεται να ησυχάσουμε και να εμπιστευτούμε τον Θεό. Ο Ψαλμωδός λέει, ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Αυτός ο Θεός είναι ο δικός μας Θεός. Και να πάμε και σε μία άλλη ιδιότητα για σήμερα του Θεού, είναι η σοφία του Θεού. Ο Θεός, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, είναι ένας σοφός Θεός. Τώρα κοιτάξτε, η σοφία του Θεού πάλι συμπλέκεται με τη γνώση του Θεού. Έτσι, ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, ο Θεός είναι παντογνώστης, έτσι όταν λέω τα πάντα, προσέξτε, γνωρίζει τα πάντα. Κάθε απόπειρα που γίνεται, εν πάση περιπτώσει, να μειωθεί αυτή η γνώση του Θεού για κάποια πράγματα, για μένα είναι ανεδαφική. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Σοφία τώρα. Γνωρίζει, αλλά όχι μόνο γνωρίζει,
αλλά ξέρει επίσης το πώς θα εργαστεί, το τι θα κάνει. Και εργάζεται με αγάπη, με αγαθότητα, εργάζεται με σύνεση από την αρχή ως το τέλος της ανθρώπινης ιστορίας για να φέρει σε πέρας τα σχέδιά του, γνωρίζει το τι πρέπει να κάνει, το πώς πρέπει να το κάνει στην ιστορία, για κάθε άνθρωπο είναι απόλυτα σωστός και ακριβής σε ό,τι κάνει και σε κάθε λύση που δίνει. Και ποτέ ο Θεός δεν καταλαμβάνεται εξαπίνης. Ποτέ ο Θεός δεν καταλαμβάνεται εξαφήνει. Γνωρίζει το τι και το πώς. Ο Δανιήλ, όταν βρισκόταν στο παλάτι εκεί τους Χαλδαίους, φυλακισμένος, τι συνέβη. Ο Ναβουχοδονόσορ είδε ένα όνειρο. Και ο άνθρωπος φώναξε τους δικούς του, τους σοφούς και τους λέει, κοιτάξτε, θα μου πείτε, λέει, ναι, να σου πούμε, λέει, την ερμηνεία του όνειρου. Δεν θα μου πείτε την ερμηνεία, θα μου πείτε και τι όνειρο είδα, θα μου πείτε και την ερμηνεία. Και λέει, αν δεν το κάνετε αυτό, θα αρχίσω να σας καθαρίσω όλους. Και το πράγμα έφτασε μέχρι τον Δανιήλ. Μας λέει ο λόγος του Θεού, ο Δανιήλ μόλις το έμαθε πήγε και βρήκε τους φίλους του, τους τρεις, τα τρία παιδιά, τα τρία Εβραιόπουλα που ήταν φίλοι του, τους γνωστοποίησε το γεγονός και τους ζήτησε να προσεύχονται στο Θεό γι' αυτό. Μια ωραία εικόνα δεν είναι της παρούσης. Τι ωραία όταν έχουμε θέματα να τα μοιραζόμαστε ο ένας με τον άλλον, για να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Και ο Θεός πραγματικά αποκάλυψε το μυστήριο αυτό στον Δανιήλ και κοιτάξτε τι λέει, ευλόγησε τον Θεό του ουρανού και είπε, ας είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού από τον αιώνα και μέχρι τον αιώνα, επειδή δική του είναι η σοφία και η δύναμη. Και πιο κάτω προχωράει και λέει, είναι δική του η σοφία και λέει πιο κάτω, δίνει σοφία στους σοφούς και γνώση στους συνετούς. Γνωρίζει εκείνα που είναι στο σκοτάδι, βλέπετε πως δένει τη σοφία του Θεού με τη δύναμη του Θεού, με τη γνώση του Θεού και ευχαριστεί στο τέλος και λέει, σε ευχαριστώ Θεέ μου, Θεέ των πατέρων μου και σε δοξολογώ που μου έδωσες σοφία, που μου έδωσες σοφία. Κοιτάξτε, ο Λόγος του Θεού μας λέει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, ο Ιώβ μας λέει είναι ο Θεός μας, είναι σοφός στην καρδιά. Και επίσης ο Παύλος λέει ότι είναι ο μόνος σοφός Θεός. Και έρχεται ο Παύλος πάλι και λέει όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως είναι κρυμμένη στον Χριστό. Πού βλέπουμε τη σοφία του Θεού? Θα σας πω εγώ που δεν βλέπουμε τη σοφία του Θεού. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε τη σοφία του Θεού στη δημιουργία. Μπορούσε κάποιος από εμάς, κάποιος άνθρωπος, όσο μορφωμένος και αν ήταν, όσες γνώσεις και αν είχε, δεν ξέρω κι εγώ, να είχε σπουδάσει οτιδήποτε, θα μπορούσε να σκεφτεί ή να κάνει αυτή τη δημιουργία που βλέπουμε, τον τρόπο που δημιούργησε. Βλέπουμε με τη σοφία λόγου χάριν ο Θεός, πριν ακόμα δημιουργήσει τον άνθρωπο, πώς προετοιμάζει το σπίτι στο οποίο θα μείνει ο άνθρωπος. Τα φυτά, τα ζώα, τον αέρα, το νερό, όλα αυτά. Και ερχόμαστε εμείς και δοξολογούμε το Θεό και λέμε στον Κύριο, πόσο μεγάλα είναι τα έργα σου Κύριε. Όλα τα έφτιαξες με σοφία. Η σοφία του Θεού φαίνεται στο έργο της λύτρωσης, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές. Θα μπορούσε κάποιος άγγελος να σκεφτεί αυτό το έργο της λύτρωσης. Μας λέει ο Πέτρος ότι όλα αυτά που έγραφαν οι προφήτες δεν τα έγραφαν για τους εαυτούς τους, αλλά τα έγραφαν για μας. Για μας ερεύνησαν και έχει μια πολύ ωραία εικόνα. Είναι λέει πράγματα στα οποία και οι άγγελοι ακόμη θέλουν παρακύψε. Να έρθουν κοντά λέει και να σκύψουν, να δουν τι θαυμάσια πράγματα έκανε ο Θεός για ποιον, έκανε ο Θεός για τον άνθρωπο. Επομένως, το έργο της λύτρωσης είναι σοφία εκ μέρους του Θεού, γιατί προηγουμένως μιλήσαμε για μια φαινομενική αντίφαση. Από τη μία έχουμε τον Άγιο Θεό και έχουμε τη δικαιοσύνη του που ζητάει τι, την καταδίκη της αμαρτίας. Από την άλλη έχουμε το έλεος και την αγάπη του Θεού,
η οποία αγάπη του Θεού θέλει να σώσει τον άνθρωπο γιατί τον αγαπάει, θα μπορούσε κάποιος να βρει ένα σχέδιο για να συγκεραστούν αυτά τα δύο? Ο Θεός μας, ο σοφός, βρήκε αυτό το σχέδιο. Και το έργο της λύτρωσης δεν το έκανε ένας άγγελος, διότι ο άγγελος δεν θα μπορούσε να αντιπροσωπεύσει. Δεν είναι Θεός. Δεν το έκανε ένας άνθρωπος. Αν υποθέσουμε ότι υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αναμάρτητος, καθαρός, δεν θα μπορούσε να πεθάνει για όλους τους ανθρώπους. Γιατί? Διότι δεν είναι πάλι Θεός. Θα μπορούσε ίσως να πεθάνει για έναν άνθρωπο μόνο. Και η σοφία του Θεού σκέφτηκε αυτό το σχέδιο. Ποιο είναι το σχέδιο? Το να έρθει ο Υιός του και να γίνει άνθρωπος. Και έγινε άνθρωπος για να μπορέσει να ταυτιστεί και να αντιπροσωπεύσει τους ανθρώπους. Ο Υιός του Θεού είναι Θεός, που σημαίνει μπορεί να σώσει όλους τους ανθρώπους, και είναι αναμάρτητος, που σημαίνει μπορεί να τακτοποιήσει την αμαρτία κάθε ανθρώπου. Αυτό δεν μπορούσε να το σκεφτεί κανένας άνθρωπος, παρά μόνο ο Θεός και η σοφία του. Έτσι λοιπόν ο Θεός σκέφτεται, κοιτάξτε, σκέφτεται το έργο της λύτρωσης, το οποίο είναι έργο της σοφίας του Θεού, εκτός των άλλων, του ελέους, της αγάπης, της δικαιοσύνης, της αγιότητας ακόμη του Θεού, αλλά η σοφία του Θεού σκέφτεται και τον τρόπο που θα σωθεί ο άνθρωπος. Δεν είπε, ξέρετε, θα σωθούν μόνο οι ευσεβείς, θα σωθούν μόνο οι μορφωμένοι, θα σωθούν μόνο, όχι. Ο λόγος του Θεού το κάνει απλά. Λέει δικαιοσύνη που προσφέρεται από τον Θεό, παντί το πιστεύονται. Σε κάθε έναν ο οποίος πιστεύει στον Χριστό. Όταν του παρουσιάζεται το έργο αυτό της λύτρωσης, ο άνθρωπος αυτό που χρειάζεται είναι να πει ναι, και για μένα είναι αυτό το έργο. Ο Χριστός πέθανε και για μένα. Εγώ αξίζω να πεθάνω, αλλά ο Χριστός πέθανε για μένα. Και ευχαριστώ, Χριστέ μου, γιατί πήρες τη θέση μου εκεί επάνω στο Σταυρό και με δικαιώνει ο Πατέρας. Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, επίσης, για να προχωρήσουμε, να φτάσουμε λίγο στο τέλος, καθώς προχωράμε εμείς οι χριστιανοί στην ζωή μας, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, πολλές φορές βλέπουμε να συμβαίνουν πράγματα παράξενα, τα οποία δεν τα καταλαβαίνουμε. Βλέπουμε καταστάσεις να συμβαίνουν στη ζωή μας που μας θορυβούνε, μας ανησυχούνε. Αλλά εδώ θα πρέπει πάλι να αναπαυθούμε στη σοφία του Θεού. Να σκεφτούμε ότι ο Θεός γνωρίζει τι κάνει και είναι σοφός. Εάν σας ρωτούσε λόγου χάριν κάποιος, εάν σας έβαζε μπροστά σας τον Ιωσήφ, χωρίς να ξέρετε την ιστορία του Ιωσήφ, και σας έλεγε, εγώ θέλω αυτόν τον άνθρωπο να τον ανεβάσω στα ύπατα αξιώματα της Αιγύπτου, θα μπορούσε κάποιος από εμάς να σκεφτεί όλα τα βήματα μέχρι να ανέβει αυτός ο άνθρωπος στα ύπατα αξιώματα της Αιγύπτου? Τι έγινε? Ρίχθηκε στο λάκκο, πουλήθηκε στην Αίγυπτο, φυλακίστηκε. Και βλέπουμε πώς ο Θεός, μέσα από όλες αυτές τις καταστάσεις, πώς δούλεψε ο Θεός, και τον βλέπουμε στο τέλος να ανεβαίνει στο ύπατο αξίωμα της Αιγύπτου και έγινε ευλογία και για άλλους. Ή θα μπορούσαμε ίσως να σκεφτούμε εκεί στους Κρητές που διαβάζουμε για τον Γεδεών. Όταν ήρθαν οι Μαδιανίτες, λέει, ποιοι θα τους πολεμούν? Λέει, όλος ο λαός. Λέει, όλοι πάμε, λέει. Ο Θεός λέει, τι πολλοί είσαστε, λέει. Εντάξει, φύγαν κάποιοι, μείναν οι 20.000, μείναν μετά 10.000, λέει ο Θεός. Ξέρετε με πόσους νίκησαν τους Μαδιανίτες? Με 300 άτομα. Θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι ένας στρατός θα μπορούσε να κερδίσει με 300 ανθρώπους ένα ολόκληρο άλλο εχθρικό στρατό? Θα μπορούσε κάποιος να το σκεφτεί από εμάς? Εάν μας ρωτούσε κάποιος πώς θα αυξηθεί, πώς αυξανόταν η Εκκλησία του Ιησού Χριστού την εποχή εκείνη, η απάντηση, η εύλογη θα ήταν, εγώ θα έλεγα, να έχει απόλυτη ηρεμία. Δεν μας λέει έτσι ο λόγος του Θεού όμως. Βλέπουμε στην αρχή η Εκκλησία, όταν ξεκίνησε και άρχισε να αυξάνεται, μας λέει ότι εξαιτίας ο λόγος του Θεού, ενός διωγμού που έγινε για τον Στέφανο, οι άνθρωποι διασκορπίστηκαν και πήγαιναν εδώ και πήγαιναν εκεί και μιλούσαν για τον Χριστό και φύτρωναν εκκλησίες. Και αυξήθηκε η Εκκλησία. Θα μπορούσε ίσως κάποιος να πει, πώς θα κήρυτε καλύτερα το Ευαγγέλιο ο Απόστολος Παύλος?
με το να είναι ελεύθερος. Αλλά ο Θεός όρισε κάποια περίοδο της ζωής του, ο Παύλος, να είναι σε περιορισμό. Αλλά όταν διαβάσουμε την προς Φιλιππησίους επιστολή, θα δούμε ότι ο Παύλος εκεί έδωσε μαρτυρία για τον Χριστό. Πίστεψαν άνθρωποι, πίστεψαν αυτοί που τον επισκέπτονταν, πίστεψαν αυτούς που καλούσε, πίστεψαν προφανώς στρατιώτες που τον φύλαγαν. Και στο τέλος της επιστολής διαβάζουμε, «Σας χαιρετούν», λέει, «όλοι οι Άγιοι», κλείνει. «Σας χαιρετούν όλοι οι Άγιοι, κυρίως από την οικία του Κέσαρος. Δόθηκε μαρτυρία στο σπίτι ή στα ανάκτορα ή στους οικιακούς ή στο υπηρετικό προσωπικό, πάρτε το όπως θέλετε, πιανού Κέσαρος». Ο Κέσαρας εκείνη την εποχή ήταν ο Νέρονας. Θα μπορούσε κάποιος, αγαπητοί μου αδελφοί, να τα σκεφτεί αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό όταν βλέπουμε στη ζωή μας, στη ζωή ενώ εμείς οι πιστοί, οι λυτρωμένοι του Χριστού, περίεργες καταστάσεις, είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε σε οικογενειακό επίπεδο, είτε σε επίπεδο εκκλησίας, είτε όπως αυτή τη στιγμή συμβαίνει, μπαίνουμε πάλι σε μια δύσκολη κατάσταση, μια δύσκολη κατάσταση καραντίνας, που θα, το Ευαγγέλιο θα κηρύτεται, αλλά κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι είναι ένα πλήγμα αυτό στην κοινωνία ανάμεσα στους αδελφούς, δεν θα βλεπόμαστε τόσο συχνά, δεν. Αλλά ο Θεός μας λέει, εγώ προσωπικά πιστεύω και πιστεύω ότι πιστεύετε κι εσείς αυτό, ότι ο Θεός είναι Κύριος της κατάστασης. Ο Θεός μας γνωρίζει τι γίνεται και μας καλεί σε αυτό το στάδιο να είμαστε ήσυχοι, να μείνουμε σε ησυχία, να τον εμπιστευόμαστε, γιατί γνωρίζει αυτός τι κάνει. Η σοφία, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι του Θεού και ο Θεός μας είναι σοφός. Και μας καλεί ο Θεός να αναπαυόμαστε στη σοφία Του. Κοιτάξτε, σε ένα ψαλμό, σε πολλούς ψαλμούς υπάρχει αυτό το μοτίβο, θα έλεγα. Στον ψαλμό 77, λέει ο ψαλμωδός εκεί, λέει πολλά πράγματα σε σχέση με αυτό που είπα τελευταία τώρα. Μιλάει για την ημέρα της θλίψης του. Μιλάει για τα αραχή της καρδιάς του. Μιλάει ότι λιγοψύχησε το πνεύμα του. Μιλάει ότι δεν μπορούσε από την ταραχή να μιλήσει. Μιλάει, σκέφτεται, μου συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα, λέει, μήπως ο Θεός, λέει, με έχει αποβάλει πια, ο Θεός δεν είναι ευμενής απέναντί μου. Μήπως ο Θεός ξέχασε το έλεος του απέναντί μου, λέει ο ψαλμωδός. Μήπως ξέχασε να λέει, μήπως οργίζεται και ξέχασε τους εκτιρμούς του. Και επανέρχεται και λέει, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δεν αλλοιώνεται, λέει, η δεξιά του υψίστου. Και αμέσως αρχίζει και σκέφτεται, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο Θεός είναι δυνατός, ότι ο Θεός είναι θαυμαστός, ότι ο Θεός είναι λυτρωτής, ότι ο Θεός είναι ποιμένας. Και κοιτάξτε πώς καταλήγει. Λέει, μέσα από τη θάλασσα είναι ο δρόμος σου και τα μονοπάτια σου σε πολλά νερά. Τα ίχνη σου δεν γνωρίζονται. Είναι σαν να λέει ο ψαλμωδός, Θεέ μου, εσύ είσαι ένας σοφός Θεός. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στη ζωή μου, όλα αυτά που είπα παραπάνω, που λέει παραπάνω, αλλά δεν είναι αυτή. Είναι μια κατάσταση που την ελέγχεις. Δεν έχασες τη δύναμή σου, δεν έχασες την αγάπη σου, δεν έχασες το ελαιό σου. Με επιμένεις, είσαι ο λυτρωτής μου. Δεν γνωρίζονται τα έγνη σου. Δεν μπορούμε, αγαπητοί, να εξιχνιάσουμε τον Θεό. Μπορούμε να φτάσουμε μέχρι εκεί που μας αποκαλύπτει ο Θεός, αλλά είμαι σίγουρος, χίλια της χιλής, ότι στη ζωή σας συμβαίνουν πράγματα, όπως και στη δική μου ζωή, που δεν μπορώ να τα εξηγήσω. Και για να σας πω και κάτι άλλο. Πολλά πράγματα, τα περισσότερα πράγματα στη ζωή μου, δεν μπορώ να τα εξηγήσω. Αλλά δεν μας καλεί ο Θεός, ευτυχώς που δεν μας καλεί γι' αυτό. Δεν μας καλεί γι' αυτό. Ο Θεός μας καλεί, ησύχασε, ηρέμησε. Εγώ είμαι ο Θεός σου. Εγώ σε αγαπάω, εγώ σε στηρίζω, εγώ σε φροντίζω, εγώ σε καλύπτω, εγώ σε κρατάω από το χέρι. Τι άλλο θέλουμε? Και στο τέλος μας λέει, ξέρω ότι στη ζωή σας έχετε δύσκολες καταστάσεις, έχετε πειρασμούς, έχετε πιέσεις, έχετε εχθρικές επιθέσεις, αντιθέσεις και θέλετε σοφία. Και έρχεται ο Ιάκωβος, αγαπητοί μου αδελφοί, και μας λέει το Πνεύμα του Θεού. Εάν κάποιος από σας είναι ελλιπή σοφίας, ας ζητεί από τον Κύριο, ο οποίος δίνει σε όλους πλούσια,
Σωστή είναι η μετάφραση, γενναιόδωρα, αλλά στο κείμενο λέει απλώς, δίνει απλώς, με ωμέγα. Δηλαδή, πας με την καρδιά σου και ζητάς κάτι από τον Θεό που θα σε βοηθήσει να περπατήσεις πνευματικά, που θα σε βοηθήσει και θα με βοηθήσει να δοξαστεί το όνομά του και να κάνω το θέλημά του. Λέει ο Θεός, δεν μπαίνει σε διαλογισμό μαζί σου. Δεν αρχίζει, ξέρεις, έτσι και αλλιώς. Δεν είναι ο Θεός διπλός, δεν είναι διπλοπρόσωπος. Αυτό είναι, αυτό θα στο δώσει. Τελεία και παύλα. Λέει, στο δίνει απλά και μη ονειδίζοντος. Και δεν σε κοροϊδεύει, δεν σου λέει τι ζητάει τώρα αυτός. Όχι. Και κοιτάξτε και το παράδειγμα επίσης από την Παλαιά Διαθήκη του Σολομώντα. Στην πρώτη συνάντηση ο Σολομών με τον Θεό δεν του ζήτησε ούτε πλούτη ούτε δύναμη. Του λέει, Θεέ μου, δώσε στο δούλο σου καρδιά νοήμωνα. Καρδιά νοήμωνα σημαίνει θέλω μια καρδιά που να μπορεί με σοφία να κυβερνήσει αυτόν τον λαό και να ξέρω ποιο είναι το καλό και το κακό. Για προσέξτε. Εμείς το κάνουμε στη ζωή μας. Αυτό πιστεύω ότι χρειαζόμαστε σοφία στη ζωή μας. Το τι να κάνουμε, το πώς να το κάνουμε και πάμε στον Κύριο και του λέμε «Κύριε, δώσε μου σοφία σε αυτή την κατάσταση. Κύριε, εσύ γνωρίζεις, βοήθησέ με να κάνω αυτό που θέλεις». Και όπως συμβαίνει και με άλλα πράγματα στη ζωή μας, ο Θεός θα μας οδηγήσει, αγαπητοί μου, ασφαλώς. Ο Θεός θα κλείσει αυτή την πόρτα, θα κλείσει εκείνη την πόρτα, θα κλείσει εκείνη την πόρτα, αλλά ο Θεός δεν θα τις κλείσει όλες τις πόρτες. Εάν η καρδιά μας θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, εάν στεκόμαστε με απλότητα μπροστά στον Θεό, ο Θεός θα μας ανοίξει την πόρτα και θα περάσουμε. Θα δούμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Εδώ τελειώνω, σταματάω. Οπότε σήμερα μιλήσαμε για την αλήθεια. Ο Θεός είναι αλήθεια, είναι αληθινός και ο Θεός είναι σοφός. Και κάναμε μία μικρή νήξη για το τι είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι η σωτηρία, είναι το έλεος του με το οποίο αγκαλιάζει τον άνθρωπο, διότι έχει αποδοθεί η δικαιοσύνη με την έννοια της τιμωρίας, αν θέλει, και της καταδίκης, και δεν αποδόθηκε σε μένα αυτή, αποδόθηκε σε εκείνον που με αντιπροσώπευσε. Και αυτός που με αντιπροσώπευσε είναι ο Ιησούς Χριστός. Αμήν.